Καλό μήνα. Εμείς δεν οργιζόμαστε ότι δεν θα πούμε ψέματα. Θα είμαστε όμως έξω να σας ξεκαθαρίσουμε ποιο είναι αλήθεια και ποιο είναι ψέματα από αυτά που θα πούμε. Το θέμα της σημερινής ομιλίας έχει να κάνει με έναν ευφυή τρόπο αντιμετώπισης απειλών ασφάλειας. Έναν ευφυή τρόπο αντιμετώπισης από την απειλών ασφάλειας που αντιμετωπίζουν σήμερα επιχειρήσεις. Με άλλα λόγια, πώς μπορεί ένας οργανισμός να αντιμετωπίσει τις απειλές ασφάλειας που το καθημερινό περιβάλλον μπορεί να έχει με έξυπνο, αποδοτικό. Με έναν έξυπνο και αποδοτικό τρόπο. Λοιπόν, ξέρουμε ότι έχουμε δει μάλλον όλοι μας ότι οι απειλές εξελίσσονται καθημερινά. Το περιβάλλον των απειλών πριν από κάποια χρόνια δεν είναι οι απειλές που υπάρχουν σήμερα. Επίσης, ταυτόχρονα με τις απειλές αυτές όμως εξελίσσονται και οι μηχανισμοί και τα αντίμετρα που ένας οργανισμός μπορεί να πάρει για να αντιμετωπίσει τις απειλές αυτές. Το πρόβλημα σε αυτό το περιβάλλον είναι όμως ότι τα αντίμετρα μπορεί να εξελίσσονται. Τα αντίμετρα αυτά μπορεί να ξεκινάνε από απλούς μηχανισμούς firewall ή antivirus και μπορεί να εξελίσσονται σήμερα σε μηχανισμούς οι οποίοι έχουν να κάνουν με ολοκληρωμένους μηχανισμούς αντιμετώπισης απειλών και περιστατικών. Αυτό, ο καταμερισμός και η πασπερμία των λύσεων αυτών αποτελεί ένα πολύ μεγάλο challenge που έχουν να αντιμετωπίσουν οι οργανισμοί σήμερα. Εκτός όμως από το θέμα της πασπερμίας λύσεων που ένας οργανισμός πρέπει να επιλέξει για να υλοποιήσει και επίσης είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαχειριστεί, ένα μεγάλο challenge που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί έχει να κάνει με το γεγονός ότι η φύση των απειλών που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες σήμερα έχει αλλάξει. Οι απειλές που αντιμετωπίζουν έχει αλλάξει. Παλιότερα οι απειλές είχαν σαν κίνητρο τη φήμη, τώρα έχουν σαν κίνητρο το χρηματικό όφελος. Και επίσης, παλιά οι οργανισμοί αντιμετώπιζαν μεμονωμένους επιτιθέμενους, τώρα πια η νόρμα είναι να αντιμετωπίζουν ομάδες hackers ή ακόμα χειρότερα εγκληματικές ομάδες. Επιπρόσθετα με το challenge που έχει να κάνει με την αλλαγή της φύσης των επιθέσεων, ένα μεγάλο challenge έχει να κάνει με το μετασχηματισμό της πληροφορικής μέσα σε μια επιχείρηση. Η πληροφορική ξεκίνησε από ένα εφαρμογοκεντρικό περιβάλλον, τώρα πια έχει εξελιχθεί σε δεδομενοκεντρικό περιβάλλον που παρέχει πια υπηρεσίες στον επόμενο οργανισμό. Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η φύση της πληροφορικής έχει αλλάξει και πιο συγκεκριμένα όλοι έχουμε ακούσει για όρους όπως το Bring Your Own Device, Virtualization. Και το cloud πάνω απ' όλα, αυτό έχει φέρει ακόμα περισσότερα challenges σε έναν οργανισμό αναφορικά με την ασφάλεια. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, το κανονιστικό και το νομικό πλαίσιο που κάθε οργανισμός αντιμετωπίζει, γιατί κάθε οργανισμός λειτουργεί στην αγορά, η αγορά εμπίπτει σε ένα κανονιστικό πλαίσιο σε κάθε περίπτωση, το κανονιστικά αυτά πλαίσια αυξάνονται τις αντιμετωπίσεις ασφάλειας, τις απαιτήσεις ασφάλειας που ένας οργανισμός καλύτερα να αντιμετωπίσει. Επίσης, ένα πάρα πολύ μεγάλο challenge. Αυτές οι προκλήσεις. Επιβεβαιώνονται και από πάρα πολλές μελέτες που βγαίνουν καθημερινά, δημοσιεύονται καθημερινά. Για παράδειγμα, μια σύγχρονη μελέτη έχει δείξει ότι το μεγαλύτερο κομμάτι, οι περισσότερες απειλές που αντιμετωπίζει ένας οργανισμός έχουν να κάνουν κυρίως με κλοπή πνευματικών δικαιωμάτων και απώλεια δεδομένων. Επίσης, οι τύποι των επιθέσεων έχουν αλλάξει. Σήμερα, οι οργανισμοί θεωρούν ότι οι περισσότερο κρίσιμες επιθέσεις έχουν να κάνουν με denial of service attacks που πρέπει να αντιμετωπίσουν, έχουν να κάνουν επίσης με απώλεια δεδομένων, έχουν να κάνουν με πνευματική ιδιοκτησία που πρέπει να προστατέψουν. Το κόστος των επιθέσεων και των περιστατικών που οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν επίσης δείχνει αυξητικές τάσεις. Στο συγκεκριμένο διάγραμμα φαίνεται η αύξηση που έχει το κόστος των επιθέσεων από το 2003 στο 2004. Και το κόστος αυτό που οι εταιρείες υπόκεινται αναφορικά με τα περιστατικά ασφάλειας δεν είναι μόνο το χρηματικό κόστος. Το χρηματικό κόστος είναι ένα κομμάτι. Επίσης, ένα μεγάλο κομμάτι της επίπτωσης των επιθέσεων έχει να κάνει με την το image των επιχειρήσεων, έχει να κάνει με την απώλεια των υπηρεσιών που αυτές οι επιχειρήσεις προσφέρουν, availability κτλ. Το θέμα είναι όμως ότι και το μέλλον δεν διαγράφεται πολύ ευίωνο. Σχετική μελέτη έχει δείξει ότι και για το 2015 οι οργανισμοί, υπεύθυνοι ασφάλειας στους οργανισμούς, θεωρούν ότι ελάχιστα πράγματα θα αλλάξουν όσον αφορά τις απειλές που οι οργανισμοί αυτοί δέχονται.
Μια μικρή αλλαγή έχει υπάρξει στο γεγονός ότι οι υπεύθυνοι ασφάλειας των οργανισμών θεωρούν ότι κινδυνεύουν τώρα πια, ή θα κινδυνεύσουν μάλλον το 2015 λιγότερο από τους εσωτερικούς χρήστες. Περισσότερο θα απειληθούν οι οργανισμοί τους από εξωτερικούς επιθέσεις, από εξωτερικά περιστατικά. Και θεωρούν επίσης ότι το μεγαλύτερο κομμάτι των επιθέσεων που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν έχει να κάνει με μη εξοικειωτημένη πρόσβαση σε δεδομένα, έχει να κάνει με χρήση μη εξοικειωτημένου λογισμικού ή κακόβουλο λογισμικό, όπως επίσης και με θέματα διαχείρισης password, διαχείρισης patch management και κυρίως έλλειψη εκπαίδευσης από τους χρήστες. Δεν δουλεύει, δυστυχώς. Να το, δούλεψε. Λοιπόν, η αντιμετώπιση όλων αυτών των προκλήσεων που οι οργανισμοί αντιμετωπίζουν, έχουμε δει ότι οι οργανισμοί θεωρούν ότι θα επιτευχθεί μέσω είτε ακριβών λύσεων ή μέσω πολύπλοκων λύσεων ασφάλειας, με αποτέλεσμα οι οργανισμοί να θεωρούν ότι έχουν ένα περιβάλλον αντιμετώπισης της ασφάλειας, όπως ένα κέντρο ελέγχου σε ένα αεροδρόμιο. Το θέμα είναι ότι μέχρι στιγμής αυτό που έχει δείξει η πρακτική είναι ότι οι οργανισμοί τελικά με τον δύσκολο, το σκληρό τρόπο, καταλαβαίνουν ότι όσον αφορά την αντιμετώπιση περιστατικών ασφάλειας έχουν ένα τέτοιο περιβάλλον. Εμείς θεωρούμε ότι η σημερινή κατάσταση και τα μέτρα ασφάλειας που μπορεί να λάβει ένας οργανισμός χαρακτηρίζονται από μια παθητική προσέγγιση. Και ο κατακαιρματισμός των λύσεων και των μηχανισμών ασφάλειας, όπως προαναφέραμε, έχουν στόχο την προστασία των δεδομένων. Θεωρούμε όμως ότι δεν είναι ικανοποιητική, δεν είναι επαρκής. Αντίθετα, θεωρούμε ότι οι οργανισμοί πρέπει να ακολουθήσουν μια πιο ενεργή και μια πιο έξυπνη, αν θέλετε, εισαγωγικά προσέγγιση. Πρέπει οι οργανισμοί να θεωρούν πια ότι θα γίνουν. Δεν πρέπει να θεωρούν ότι θα πρέπει να αποφύγουν τις επιθέσεις, πρέπει να θεωρούν σαν δεδομένο ότι θα πέσουν θύμα επίθεσης και ο στόχος τους θα πρέπει να είναι πια όχι πώς να αποφύγουν τις επιθέσεις, αλλά πώς να ανακάψουν πιο γρήγορα από τις επιθέσεις, με περισσότερη ακρίβεια και όσο το δυνατόν πιο χωρίς μεγάλο κόστος. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να δώσω το μικρόφωνο στον κύριο Ναβοδέτσικα, ο οποίος θα αναφερθεί σε μια μελέτη περίπτωσης, η οποία στην ουσία υλοποιεί, θα σας εξηγήσει πώς υλοποιήσαμε ένα τέτοιο σύστημα σε έναν από τους συνεργάτες μας. Ευχαριστώ, συνάδελφε. Να σας καλωσορίσω και εγώ από την πλευρά μου. Το συγκεκριμένο case study που θα αναφέρουμε βασίζεται στην ολιστική προσέγγιση που ακολουθούμε εμείς ως Space Ελλάς. Η μεθοδολογία που ακολουθούμε έχει στο κέντρο αυτής 4 κύριους στόχους. Οι στόχοι αυτοί αφορούν τη βελτίωση της ασφάλειας, την επίτευξη συμμόρφωσης με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει έναν οργανισμό, τη βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών λειτουργιών της επιχείρησης, καθώς και τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Όλοι αυτοί οι στόχοι, για να επιτευχθούν, χρειάζεται η συμμετοχή 5 βασικών πυλώνων. Οι πυλώνες αυτοί αφορούν τους ανθρώπους, τους ανθρώπους του οργανισμού, τις πολιτικές διαδικασίες ασφάλειας, τις επιχειρησιακές διεργασίες, τα προϊόντα ασφάλειας που έχουμε επιλέξει, καθώς και τη διαρκή βελτίωση. Για να διασφαλιστεί η συμμετοχή αυτών των πυλώνων, ακολουθείται μια συνεχής διαδικασία βημάτων. Τα βήματα αυτά αφορούν τη στρατηγική, το roadmap, τη σχεδίαση, υλοποίηση, λειτουργία, καθώς και τη βελτιστοποίηση. Και όλα αυτά μέσα σε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον. Πάμε τώρα να δούμε ένα συγκεκριμένο case study, στο οποίο έχουμε χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη ολιστική προσέγγιση. Στόχος του case study είναι η παρουσία της σχεδίασης και της υλοποίησης μιας ολοκληρωμένης λύσης ασφάλειας. Η λύση αυτή, μέσω του μετασχηματισμού των επιχειρησιακών διεργασιών και την παρακολούθηση της υποδομής του πελάτη, επιτυγχάνει τη μείωση του ρίσκου που ο οργανισμός αντιμετωπίζει. Ξεκινώντας τώρα να δούμε λίγο τα βήματα της προσέγγισης αυτής, το στάδιο της στρατηγικής περιλαμβάνει την ευθυγράμμιση της προσέγγισής μας με την στρατηγική του οργανισμού, την επίτευξη του κατάλληλου του risk appetite και threat posture, καθώς και τη συμμόρφωση με το νομικό και το κανονιστικό πλαίσιο.
Η επόμενη φάση, το roadmap, ουσιαστικά αφορά στον καθορισμό ενός πλάνου μείωσης του ρίσκου μέσω της επιλογής της λύσης και των βέλτιστων πρακτικών ασφαλείας. Η επόμενη φάση είναι ο σχεδιασμός. Στο σχεδιασμό, το πρώτο πράγμα που γίνεται είναι η αρχιτεκτονική της λύσης. Σε αυτό το σημείο, να δείξουμε λίγο την αρχιτεκτονική που έχει επιλεγεί για τη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης. Η αρχιτεκτονική αφορά στην υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης λύσης για την ευφυή ανίχνευση και αποτροπή των επιθέσεων στον οργανισμό. Η εν λόγω λύση έχει τη δυνατότητα να συλλέγει πληροφορίες από όλα τα συστήματα του οργανισμού, είτε αυτά είναι συστήματα, είτε είναι δικτυακή κυκλοφορία, δηλαδή network packets, logs από τα συστήματα, πληροφορίες NetFlow, καθώς και πληροφορίες που αφορούν την ασφάλεια των endpoints. Η λύση μπορεί να συλλέγει τα δεδομένα και τα στοιχεία αυτά και ταυτόχρονα τα εμπλουτίζει με επιπρόσθετες πληροφορίες, οι οποίες παρέχουν μια υπηρεσία ροής πληροφοριών. Το επόμενο βήμα αφορά την ανίχνευση των απειλών μέσω του correlation των δεδομένων που έχουμε συλλέξει τόσο μεταξύ τους όσο και με εξωτερικές πηγές που προέρχονται από τις ροές πληροφοριών. Επίσης, η λύση παρέχει τη δυνατότητα αρχιοθέτησης των δεδομένων για μελλοντική αξιοποίηση. Στο τελευταίο βήμα, το τελευταίο βήμα μάλλον αφορά τα security operations και πιο συγκεκριμένα τη διερεύνηση των συμβάντων ασφαλείας και την απόκριση σε αυτά, καθώς και τις σχετικές αναφορές. Τέλος, αυτή τη διαφάνεια να τονίσουμε ότι η υπηρεσία ροής πληροφοριών προσφέρει την ευφυΐα, τη γνώση στη λύση μας, καθώς συμπεριλαμβάνει πράγματα όπως νέες απειλές, κανόνες συσχέτισης ή κανόνες ανίχνευσης και επιπλέον πρότυπα αναφορών. Επιστρέφοντας τώρα στη φάση της σχεδίασης, το επόμενο βήμα είναι η τροποποίηση των πολιτικών και των διαδικασιών του οργανισμού, καθώς και των επιχειρησιακών διεργασιών, με σκοπό την αποδοτικότερη λειτουργία της λύσης. Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει τις ενέργειες υλοποίησης σχετικά με τη συλλογή των logs, ανάλυση της δικτυακής κίνησης, ανάλυση της endpoint πληροφορίας για την προστασία αυτών, καθώς και τις διαδικασίες ασφάλειας. Το επόμενο βήμα αφορά τη λειτουργία της λύσης και πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει την παροχή custom dashboards και εκπαίδευσης. Και στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι η συγκεκριμένη λύση παρέχει παρακολούθηση στο περιβάλλον του πελάτη και παροχή υπηρεσιών emergency response μέσω του Security Operations Center της Space Ελλάς. Στο τελευταίο βήμα, που είναι η βελτίωση της όλης διαδικασίας, αφορά τόσο στον καθορισμό των κατάλληλων metrics, όσο και την διαρκή επανεξιολόγηση του ρίσκου που αντιμετωπίζει ο οργανισμός. Συνοψίζοντας τώρα τα πλεονεκτήματα αυτής της λύσης, έχουν ως ακολούθως. Άμεση ανίχνευση των απειλών και διακοπή των κακόβουλων ενεργειών στο περιβάλλον του πελάτη, διαχείριση του ρίσκου, καθώς και επίτευξη της συμμόρφωσης με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. Τέλος, επιτυγχάνεται μείωση κόστους και πολυπλοκότητας. Στο πλαίσιο αυτό της ολιστικής προσέγγισης, η Space Ελλάς έχει τη δυνατότητα να παρέχει τόσο συμβουλευτικές υπηρεσίες, όσο και συγκεκριμένες λύσεις που θωρακίζουν τους πόρους ενός σύγχρονου οργανισμού. Οι λύσεις αυτές, το εύρος των λύσεων μάλλον, καλύπτει από υπηρεσίες όπως Enterprise Strategy, GRC, Business Continuity, έως και τεχνικές υπηρεσίες όπως Penetration Test, Vulnerability Management, Code Review και άλλες.
Κλείνοντας την παρουσίασή μας, η Special Labs αποτελεί ένα από τους κορυφαίους integrator της ελληνικής αγοράς, παρέχοντας λύσεις προστιθέμενης αξίας. Η Space δραστηριοποιείται στην αγορά επί 30 συναπτά έτη, παρέχοντας λύσεις στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, του IT και φυσικά της ασφάλειας πληροφοριών. Επίσης, η Space Ελλάς κατέχει μία σειρά από πιστοποιήσεις που αφορούν τόσο τη διασφάλιση ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, όσο και τη διαχείριση της ασφάλειας. Κλείνοντας, μέσω του Security Operations Center της Space Ελλάς και του εξειδικευμένου προσωπικού που διαθέτει, η εταιρεία μας μπορεί να παρέχει 24/7 προληπτική παρακολούθηση του περιβάλλοντος ενός οργανισμού, καθώς και άμεση ανταπόκριση σε περιστατικά, πριν αυτά γίνουν επιβλαβή για τον οργανισμό. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ντέτσεκα, κύριε Καλατζή.